Αύριο, όπως ξέρετε, συμπληρώνονται 200 χρόνια από το ξεκίνημα της Ελληνικής Επανάστασης. Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα του Μουτζούρη, προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, γιατί είναι η ιστορία της χώρας μας, γίναμε ελεύθεροι, αποκτήσαμε ξανά κρατική οντότητα, προκειμένου να μην περιοριστούμε σε παράτες, εορτές και πανηγύρις, υλοποιήσαμε ως Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού μια πολύ ωραία ιδέα του Περιφερειάρχη, που ήταν να δημιουργήσουμε κάποια στιγμή ένα ψηφιακό μουσείο. Αυτό ξεκίνησε όταν ο Περιφερειάρχης το συζήτησε με την Επιτροπή της Γιάννας Αγγελοπούλου Ελλάδα 2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί. Δόθηκε η ευκαιρία μέσα από την πρόσκληση που βγήκε για το Τρίτσις. Εκεί λοιπόν μέσα μπορείς να καταθέσεις τέτοιες προτάσεις και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε προκειμένου να δομήσουμε μία πρόταση και μία αίτηση χρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν έχει την ευκαιρία η Περιφερειακή Αρχή αυτή τη στιγμή να δημιουργεί, να θέτει τις βάσεις και να διεκδικεί τη χρηματοδότηση ενός ψηφιακού μουσείου που θα αναφέρει τι. Θα αναφέρει τα ιστορικά στοιχεία από το 1821, την εποχή του Μεσοπολέμου, του Πολέμου κτλ. Μέχρι το σήμερα, αλλά και τα στοιχεία του πολιτισμού των νησιών μας. Γιατί είναι σημαντική αυτή η πρόταση. Θα πρέπει να πούμε γιατί τη θεωρούμε ότι είναι καθοριστική σημασία για τα νησιά μας. Πέρα από το ότι είναι μια δράση εξωστρέφειας, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι και εμείς το θεωρούμε ότι είναι ένα αναπτυξιακό έργο για τα νησιά. Γιατί είναι αναπτυξιακό έργο? Γιατί θα προβάλλουμε παντού, σε όλο τον κόσμο, θα μπορεί κανείς από την Αφρική, την Αυστραλία, από οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, να μπαίνει στο εικονικό ψηφιακό μουσείο που θα κάνουμε και να βλέπει τι είναι αυτά τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ποιες ήταν οι στιγμές της Επανάστασης που ήταν χαρακτηριστικές, ποια είναι τα ιστορικά γεγονότα που ήταν χαρακτηριστικά και βεβαίως αυτό το πλούτο που έχουμε που λέγεται πολιτισμός διαχρονικά των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Είναι λοιπόν ένα αναπτυξιακό έργο που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τα νησιά μας μακροπρόθεσμα και αν θέλετε, έτσι να το πούμε λίγο καθ' υπερβολή, συνεχίζοντας, ας πούμε, τον αγώνα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θυσιάστηκαν για να έχουμε μια ελεύθερη πατρίδα, συνεχίζοντας αυτό το χρέος που λέει και ο Μακρυγιάννης, δημιουργούμε μια αντίσταση σε αυτά που σχεδιάζονται. Και μιλώ βέβαια για την Συμφωνία Ασύλου, όπου προσπαθεί να γκριζάρει τα νησιά μας και να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη. Ο πολιτισμός και η παιδεία είναι ένα μέτρο θωράκισης των νησιών μας, γιατί αποδεικνύουν διαχρονικά την ελληνικότητά τους. Η πρόταση που καταθέσαμε είναι 633.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό. Έχουμε εξασφαλίσει την έγκριση σκοπιμότητας από το Ελλάδα 2021. Δεν δόθηκαν σε πολλά μέρη οι εγκρίσεις σκοπιμότητας. Και περιμένουμε, είμαστε σχεδόν βέβαιοι, ας μην πούμε βέβαιοι, ότι η πρότασή μας θα τύχει ευνοϊκού αποτελέσματος και θα έχουμε τη χρηματοδότηση που πιστεύουμε. Θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα είναι διαχειρίσιμη ως προς το ότι μπορεί κανείς και από το κινητό του να μάθει πού είναι αυτό, πού είναι το άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια συγκροτημένη πρόταση. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε κατά νου αυτή την εποχή της ψηφιοποίησης που ζούμε, να αναπτύξουμε ένα πλήρες εικονικό μουσείο του πολιτισμού του Βορείου Αιγαίου. Επομένως, όταν θα ξεκινήσει το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και υπάρξουν τέτοιες χρηματικές δυνατότητες που τα έχουμε καταθέσει εμείς ως προτάσεις εδώ στη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να υπάρξουν, θα κάνουμε ένα πρόγραμμα άλλο για τον πολιτισμό που υπήρχε πριν από το 1821 στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Θα περιλαμβάνονται όλα τα νησιά. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι στο τέλος της θητείας μας και αν δεν έχουμε ολοκληρώσει ένα εικονικό ψηφιακό μουσείο για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δρομολογήσει αυτό το μουσείο, το οποίο στη δεύτερη φάση
θα περιλαμβάνει και κτηριακές υποδομές στα 4 στα νησιά των ΠΕ, Λίμνο, Λέσβο, Σάμο, Χίο, προκειμένου να γίνονται μέσα εκεί εικονικές περιηγήσεις και ό,τι άλλο ακριβώς χρειάζεται. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι καταλαβαίνουν οι συμπολίτες μας τη σπουδαιότητα αυτού του έργου, ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει δείξει έμπρακτα του Κώστα του Μουτζούρη ότι ναι, μεν μπορεί να συμπαραστέκεται στους συλλόγους και να βοηθάει όπου υπάρχουν εορτές και πανηγύρια, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι να αφήσουμε ένα αποτύπωμα του πολιτισμού που να αποτελέσει το κεφάλαιο του αναπτυξιακό, να κάνουμε, αν θέλετε, την αρχή για το Βόρειο Αιγαίο. Αυτή μας η αίτηση και η πρόταση βάζει τα θεμέλια προκειμένου να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο που έχουμε κατά νου. Βεβαίως, όπως θα ξέρετε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχουμε και με άλλους τρόπους. Θα είδατε βεβαίως ότι η περιφέρεια στο κεντρικό της κτίριο έχει αναρτήσει κάποια πανό, τα οποία ακριβώς, δεν είναι ακριβώς πανό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε αναρτήσει ότι συμμετέχουμε σε αυτόν τον εορτασμό. Προσπαθούμε ό,τι κάνουμε σε σχέση με αυτό να είναι με το μικρότερο δυνατό κόστος, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι τα χρήματα είναι των Ελλήνων πολιτών. Άρα δεν δαπανούμε τεράστια κονδύλια προκειμένου να συμμετέχουμε με το στολισμό του κτηρίου της περιφέρειας, με όσο το δυνατόν μικρότερα. Και εύχομαι τα εγγόνια μας, τα τρισέγγονά μας, αυτή την πατρίδα που μας παρέδωσαν οι αγωνιστές του 1821, να καταφέρουν να την κάνουν να ξαναέχει τη λάμψη που είχε.